Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. 98 ημέρες απομένουν στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Τεχνική συμφωνία με συνοπτικές διαδικασίες προωθεί η Ευρωζώνη. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε με την βοήθεια του Δημήτρη Πεπάνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Όπως φαίνεται, θα έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα δρόμου μέχρι το τέλος του Αυγούστου, προκειμένου να κλείσουν όλα τα προαπαιτούμενα και προκειμένου να επιτύχει η ελληνική πλευρά τη λεγόμενη καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι λιγότερο από 100 ημέρες, όπως πολύ σωστά είπες, κατά τις οποίες πρέπει και να κλείσουν και τα προαπαιτούμενα, να βρεθεί η τεχνική συμφωνία και να γίνουν όλες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να μην έχουμε επέκταση του προγράμματος μετά τις 20 Αυγούστου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι από τη στιγμή που οι θεσμοί βρίσκονται και τώρα στην Αθήνα, κάποια πράγματα δεν θα έχει η κυβέρνηση την πολυτέλεια να τα κάνει στους χρόνους που ενδεχομένως θα ήθελε, και αναφέρομαι στο να έχει μια πιο εκτενή διαπραγμάτευση, να μπει σε βάθος σε κάποια θέματα. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά, όπως φαίνεται, θα δούμε κάποια πράγματα να κλείνουν fast track, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται. Και ας κρατάμε και στο δεύτερο, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι δεν αποκλείεται κάποια από τα προαπαιτούμενα, ενδεχομένως κάποια σοβαρά, ενδεχομένως κάποια λιγότερο σοβαρά ποιοτυπικά, να συμφωνηθούν μεν, αλλά να εφαρμοστούν και μετά τις 20 Αυγούστου. Πάντως, επιθυμία των Βρυξελών είναι να υπάρχει τεχνική συμφωνία, προκειμένου και να πληρωθούν και τα χρήματα από τον ESM μέσα στον Ιούλιο, και βεβαίως στις 20 Αυγούστου να τελειώσει όλη η υπόθεση του προγράμματος, να μην υπάρχουν θέματα, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις που θα πάνε το πρόγραμμα πιο μετά, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει και στη μεταμνημονιακή περίοδο. Όλο αυτό είναι συνυφασμένο και με το θέμα του χρέους, καθώς προϋπόθεση για να υπάρχει μια ρύθμιση για το χρέος είναι να έχει ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και κατ' επέκταση του προγράμματος. Όμως αυτό που φοβόμαστε είναι ότι θα έχουμε ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, γιατί όπως έχουμε δει σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που οι διαπραγματεύσεις γινόντουσαν υπατμών και ουσιαστικά με το μαχαίρι στο λαιμό, αυτά τα πράγματα που πέραγαν δεν ήταν ό,τι καλύτερο και αναγκαζόταν μετά είτε να υπάρχουν αντιδράσεις είτε να γίνονται διορθωτικές κινήσεις, οτιδήποτε. Με δεδομένο όμως ότι αυτή θα είναι και η τελευταία αξιολόγηση, ή τουλάχιστον θέλουμε να είναι η τελευταία αξιολόγηση με το πρόγραμμα στην τρέχουσα μορφή του, είναι σημαντικό κάποια πράγματα, κάποια σοβαρά προαπαιτούμενα να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή. Κάτι όμως που λόγω του χρονοδιαγράμματος, του πολύ σφιχτού χρονοδιαγράμματος, είναι πολύ πιθανό να μην γίνει.